Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Σας είχα κάνει ένα review για το Avène Maquillage και το είχα καταθάψει το καημένο, μέχρι που σήμερα βρήκα μία τρομερή χρήση για το προϊόν αυτό. Μισό λεπτό να το πάρω. Η χρήση για αυτό το προϊόν που δεν την είχα σκεφτεί και που είναι τέλεια, είναι για να καθαρίζω τις βούρτσες για το μακιγιάζ μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποίησα εδώ σε αυτή την βούρτσα και χρησιμοποίησα μία σκιά. Εμένα, ας πούμε, θέλω τώρα να τη ξαναχρησιμοποιήσω και βαριέμαι να την πλύνω. Παίρνω ένα πομπον, παίρνω αυτό εδώ, γεμίζω το πινελάκι με Avène Maquillage για τα μάτια και ακόμα και σε eyeliner, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε αυτό, βούρτσα για eyeliner, γιατί αυτό αφαιρεί τα πάντα. Έχει τριεθανολαμίνη. Και αφού το τρίψω στο χέρι μου, αρκετά για να μουλιάσω κατά κάποιο τρόπο το πινελάκι. Βλέπετε, βγήκε όλη η βρωμιά εδώ στο χέρι μου. Το σκουπίζω με το πομπον. Και αφήνω μετά, το κάνω αυτό. Βλέπετε, όλη η βρωμιά βγήκε πάνω στο... Σκουπίζω και το χέρι μου βέβαια. Και επίσης εδώ το χέρι μου βρωμιά. Βγήκε πάνω στο μαντιλάκι και η βούρτσα μου είναι σχετικά καθαρή. Θα στεγνώσει σε ελάχιστο χρόνο και θα είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί ξανά. Συγγνώμη. Και όπως σας είπα, αυτό μπορείτε να το κάνετε και με τις βούρτσες για το eyeliner, για το ρούζ, για όλα. Γιατί αυτό αφαιρεί τα πάντα. Είναι και για διάβροχο μακιγιάζ. Οπότε... είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το έχετε τελικά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε το μακιγιάζ σας και από όλο το πρόσωπο και μετά να το πλύνετε. Μπορείτε να βγάλετε το μακιγιάζ από τα μάτια. Μπορείτε να καθαρίσετε τις βούρτσες σας. Είναι μια πολύ καλή ιδέα και αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βιντεάκι για ένα γρήγορο trick. Τα λέμε στα επόμενα βιντεάκια. Rate, comment, subscribe. Φιλάκια πολλά!